Σαν αρχή θα πω ότι γύρω στο 60% δεν άνοιξε καν. Ξεκινώντας τη σεζόν είχα εκφράσει τους φόβους του κλάδου μας και δυστυχώς βγήκα αληθινή. Δηλαδή ξεκινώντας βλέπαμε ότι μετά το lockdown που είχαμε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει η σεζόν για μας και γνωρίζαμε ότι κάποια από τα νοικιαζόμενα δεν θα κατάφερναν να ανοίξουν. Κάποιες επιχειρήσεις δεν άνοιξαν επειδή τα πρακτορία τους δεν συνέχισαν, εν πάση περιπτώσει. Κάποια άλλα είδαν ότι οι κρατήσεις τους, οι ακυρώσεις μάλλον, ήταν τόσες πολλές που δεν θα μπορούσαν να το στηρίξουν. Και το τρίτο, το χειρότερο που εκ του αποτελέσματος φάνηκε, αυτοί που είχαμε Ολλανδούς, πάρα πολλά από τα νοικιαζόμενα είχαν Ολλανδούς, αυτοί όπως είδατε φύγανε πιο πριν και ορισμένα από τα καταλήματά μας είχαν πληγεί και πέρυσι με την πτώχευση του τουριστικού γραφείου, του πρακτορείου. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν που προσπάθησαν να σώσουν την κατάσταση με Ολλανδούς, επίσης ξαναπλήγηκαν γιατί και αυτοί έκλεισαν πριν την ώρα τους. Τα νοικιαζόμενα φέτος θα έχουν πολύ δύσκολο χειμώνα και δεν γνωρίζουν πώς θα ανακάμψουν. Τα εργαλεία τα οποία δόθηκαν από την κυβέρνηση σε ένα μεγάλο βαθμό μπορώ να πω βοήθησαν λιγάκι, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, η επιδότηση των ενσύμων σε όσους μπόρεσαν να καλύψουν με υπαλλήλους την δραστηριότητά τους. Στο ΤΕΠΗΧ ελάχιστοι και αυτοί, μπορώ να σας πω ότι οι τράπεζες, επειδή ήταν στη δικαιοδοσία της κάθε τράπεζας, ή δεν έδωσαν όλο το ποσό, ή είπαν ότι δεν εγκρίθηκε, ή προσπάθησαν να δώσουν ένα προϊόν άλλο με επιτόκιο έτσι, αρκετά ανεβασμένο. Στην ουσία οικονομικά δεν βοηθήθηκαν τα μικρά καταλήματα, αν συγκρίνουμε πόσο βοηθήθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά είχαν και το 40% της έκπτωσης των ενοικίων όσοι ενοικίαζαν τα καταλήματά τους. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα. Συζητήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης ότι τους πρώτους μήνες του 2011 περιμένουν να ανοίξουν τα ΕΣΠΑ πάλι. Προσπαθούμε να κρατηθούμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά ο χειμώνας που έρχεται είναι δυσβάσταχτος για τα μέλη μας.